Τώρα, Δημήτρη μου, πάμε στο α, ρεπορτάζ, πάνω... που πραγματικά ρεπορτάζ, εγώ προσωπικά α, από την πρώτη στιγμή ναι. βλέπω ότι κάτι ενδεχομένως συμβαίνει εκεί και ως εκπομπή το έχουμε αναδείξει αρκετά... Ε, είχαμε πάει και στα Ιωάννηνα, όπου πήρε αναβολή η δίκη, αλλά εδώ έχουμε εξελίξει τώρα. Θα αποκαλύψω ότι επιβεβαιώνεται το ένστικτό σου για την υπόθεση αυτή. Βγαίνει δυστυχώ αληθινή, δεν θα έπρεπε, αλλά δυστυχώ βγαίνει αληθινή. Καθώ δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, αυτό το αδίκημα για το οποίο διώκεται ο συγκεκριμένο εδώ κύριο, σε εισαγωγικά. Να πούμε και τα στοιχεία του, τα έχει δώσει η ελληνική αστυνομία με εισαγγελική διάταξη και στη τα δημοσιότητα. Πούμε. Είναι ο κύριο Δημήτρη Κραβαρίτη, ο οποίο 28 ετών ο οποίος διώκεται για ασέλγεια, για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ενός τετράχρονου αγοριού στο Αγρίνιο, την ώρα που η μητέρα του, η ίδια του η μητέρα, έκανε την baby sitter σε αυτό το παιδάκι. Ο συγκεκριμένος κύριος φαίνεται ότι το απομόνωνε στο μπάνιο, για να ικανοποιήσει τι αρρωστημένε διαθέσει του. Βρέθηκε λοιπόν και φαίνεται ότι θα κατηγορηθεί για ένα ακόμα αδίκημα, πολύ πολύ σοβαρό. Βρέθηκε σε λάπτο που διατηρούσε ο κατηγορούμενος στην οικία του πορνογραφικό υλικό, σκληρό πορνογραφικό υλικό με φωτογραφίε ενηλίκων και παιδιών κάτω των 10 Δημήτρη, ετών. Να, Μάλιστα... Να, να, πούμε ότι αυτός, ο, ας πούμε ότι είναι αθλητής, Ποδοσφαιριστή. Ε, ναι, α ας πούμε, ας πούμε, ας πούμε. Γιατί τώρα δούλευε, ακόμα ναι. συνέχιζε και δουλεύει. Έτσι, κανονικά. Σωστά, σε χώρου, είναι ελεύθερο. Να πούμε ότι α, περιμέναμε το στρατοδικείο να αποφανθεί Ακριβώς. ώστε να προχωρήσει η υπόθεση και από εκεί και πέρα έχουμε μια άλλη έρευνα που γίνεται ω προ το πρόσωπο τη μητέρα. Διότι όλα συνέβησαν στο σπίτι όπου εργαζόταν η μητέρα και είχε δείξει εμπιστοσύνη τόσο ο σύζυγος όσο και η μητέρα. Του τετράχρονου αγοριού, γιατί με το δικό τη σύζυγο δούλευαν μαζί στο Λύσως στρατό. Το λες. Καλείται λοιπόν τώρα η δικαιοσύνη να αποσαφηνίσει το ρόλο τη μητέρα σε όλα αυτά. Και θα σου πω ακόμα ένα στοιχείο. Σε, αυτά το, σε αυτό το πορνογραφικό υλικό που βρέθηκε στο λάπτοπ, ένα από του χρήστε αυτού του ηλεκτρονικού υπολογιστή εκτό από τον 28χρονο ήταν και η μητέρα του. Και βρέθηκε πλούσιο αρχείο πορνογραφικού υλικού. Βάλε μου μια νοτελεία. Yeah. Θέλω τη Δήμητρα λίγο να μου πει. Δήμητρα, εδώ τι έχουμε τώρα. Έχουμε ουσιαστικά μια μητέρα που δουλεύει σε ένα σπίτι. Ένα παιδί, ο γιο τη, που δεν πρέπει να πηγαίνει σε αυτό το σπίτι, γιατί η μητέρα δουλεύει. Φαίνεται ότι το παιδί μέσα από ζωγραφιέ του περιέγραψε αυτό που συνέβαινε στο σπίτι, ενώ η μητέρα α, του συγκεκριμένου άνδρα δούλευε εκεί. Και α, βρέθηκε όγκο πορνογραφικού υλικού στον υπολογιστή που διαχειριστές ήταν mm. η μητέρα και ο γιος. Τι να πω, να, να σε πω παρανοϊκή που κάθες και σκέφτηκες ότι η παθογένεια μερικές φορές σε μια οικογένεια βρωμάει από το κεφάλι. Λυπάμαι που το λέω. Ε, πρώτα απ' όλα, ε, όταν εργάζεσαι σε ένα σπίτι και μάλιστα ε, φυλάσσεις ένα μωρό, ένα, ένα μικρό παιδί, το ενήλικο παιδί σου δεν έχει κανένα λόγο να σε επισκεφθεί εκεί. Έτσι. Η χρήση του υπολογιστή, η πρόσβαση στον υπολογιστή σε αρχεία κατεβασμένα ε, και η χρήση του υπολογιστή και από τους δύο είναι πάρα πολύ επιβαρυντική και για τους δύο. Ε, το κομμάτι του στρατοδικίου και του στρατού με προβληματίζει αρκετά. Θα έπρεπε τα αντανακλαστικά, κατά τη γνώμη μου, να είναι πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, γιατί... Ε, το να έχεις στους κόλπους σου τέτοιους ανθρώπους... Ε, πρέπει Πότε πρέπει... ξεκίνησε η υπόθεση, πρέπει Δημήτρη Το Μάιο να του 2021 το... και γι' αυτό η οικογένεια έχει χάσει τις αρέσεις Ακούστε λίγο, γι αυτό. Μάιος 2021. Είχε τη δυνατότητα να εξαφανίσει τα πάντα. Έτσι, μπράβο. Έχουμε Νοέμβριο 2022. Πού είναι λοιπόν τα αντανακλαστικά τα γρήγορα εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίω. Ε, Είπε προηγουμένω, ότι είχαν σχέση στο στρατό ο νεαρός ήταν στρατιώτη. Όχι ο νεαρό, ο, 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 ο πατέρα του νεαρού ο, και ο, ο πατέρα του τετράχρονου. Ποιο από του δύο ήταν, ο πατέρα του τετράχρονου και εκείνο στο στρατό. Και ναι, ο πατέρα του παιδί. τετράχρονου στο στρατό. Μήπω ήταν και στρατοδίκη. Όχι. Όχι. Όχι, δεν ήταν στρατοδίκη. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Ένα θέμα τεράστιο. Είναι στην είναι πατρίδα σου, έτσι. Θέμα. στο αγρίνιο είναι. Ναι, βεβαίω, είναι τεράστιο θέμα. Ε, ξέρετε ότι όσοι είναι ένστολοι του στρατού υπάγουν του στρατοδικείου, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί στα στρατοδικεία οι καταστάσει είναι δυσκίνητε, να το πω έτσι. Κακός. Πάντως, Πάντω, πριν δύο εβδομάδε περίπου. Προστατεύω, προστατεύω, κύριε πάντα, Κατερινόπουλε, πάντα, μισό, πάντα, μισό ναι. να, 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 δώσω τη την και Πριν και δύο εβδομάδε περίπου πήγε στα δικαστήρια και ζήτησε προθεσμία πάλι. Πάει δηλαδή, Μάιο. Ε, νοέμβριο, άντε ήταν Οκτώβρη, προθεσμία αναπολογή. Ξαναπαίρνει εδώ... το χρόνο για να πάει τώρα. Θα έπρεπε εδώ είναι η αλλαγή θέση. του στρατιωτικού ποινικού κώδικα για κάποια αδικήματα που αγγίζουν την κοινωνία και προσωπικά κάποιου ανθρώπου, όπω αυτό, να εξαιρούνται η εκδίκαση να γίνεται από τα πολιτικά δικαστήρια. Για να έχουμε ταχύτατη απονομή τη δικαιοσύνη. Γιατί αυτή η υπόθεση εδώ θα τραβήξει πολύ. Και επιτρέψτε μου από εκεί και πέρα να έχω και κάποιε ενστάσει. Χωρί να προσβάλλω αυτό το θεσμό τη στρατιωτική δικαιοσύνη, δεν ξέρω ε, πώ λειτουργεί. Τι εννοείται να προσβάλλετε, Κανένα μα δεν προσβάλλει κανέναν. Είπαμε και οι, οι... κρίνοντε κρίνονται. Ε, ε, έχει δοθεί ε, η φωτογραφία του στη δημοσιότητα. Κρίνοντε... Με ανακοίνωση συγκεκριμένη, το όνομά του, το επίθετό του πού είναι ήταν... βήματα χελώνα του στρατοδικείου. Που σε βάζει να κάνει άσχημε σκέψει. Ο άνθρωπο ήταν σε νησί. Επίση, δούλευε αλλού. Είχε <σίλει> δηλαδή από τότε που έγινε αυτό. Μέχρι σήμερα που συζητάμε, είναι... πήγαινε κανονικά στην εργασία του. Α, συνέχιζε έξω... την uh, δουλειά του. Θεωρητικά... Ο υπολογιστή του δεν ξέρω τι είχε γίνει. Θεωρητικά μπορεί να έχει επαναλάβει και τι πράξεις, Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό δόθηκε η φωτογραφία. Ε, Μετά από 17 κάποιοι... μήνε. <σίλει> <σίλει> ναι, ναι, ναι. Αλλά θα μπορούσαν να έχουν αποκριθεί στοιχεία όπω ε, τα στοιχεία του υπολογιστή. Άρα, πράγματα που ανοίγουν την υπόθεση και την κάνουν λίγο πιο φωτεινή στα μάτια των υπολείπων. Σε ποιον υπολείπων, Δημητρά, έλα, έλα, έλα να, έλα να μιλήσουμε τρόπον, στην ουσία. Όπως είμαστε εσύ και εγώ, ναι. που λέμε γιατί αυτός ο άνθρωπος, ενώ υπήρξε αυτή η καταγγελία, δεν έχουν κινηθεί διαδικασίες πιο γρήγορα. Εμένα δεν μου δημιουργεί ασφάλεια ε, η σκέψη ότι ένα χρόνο αυτός ο άνθρωπος είναι έξω και δεν ρίχνεται φως, το φως σε μια υπόθεση που υπάγεται σε στρατιωτικό Πλαίσινο. Εμείς δεν θα κρίνουμε μια δικαστική απόφαση είτε μια απόφαση στρατοδικίου κτλ. Εμείς όμως τι κρίνουμε, τις αποστάσεις των γεγονότων ε. και τη διεκπεραίωσεις αυτών. Ε, δηλαδή υπάρχει... αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τετράχρονο αγόρι που ζωγράφισε συγκεκριμένες ζωγραφιές που δεν θέλω να πω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ζωγράφισε μόριο. Και λέω λοιπόν το ποιο είναι γύρω από αυτό, δύο ουσιαστικά, αν, αυτό είπα έτσι, να πω, έτσι. Σοποιο, έτσι, το, ποιο, το ποιο είναι γύρω από αυτό να αναδεικνύει την υπόθεση και δεν θέλω να το πω, να... γιατί είναι χαρτί για την ε, έρευνα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δύο είναι η χρήση του λάπτοπ, Ναι, δύο. Ναι. Η, μητέρα δύο είναι. Ο... η μητέρα και ο γιος. Κύριος. Ο γιο είναι ένστολο. υπάγεται στο Ήταν. 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 Όταν έκανε τι πράξει mm. αυτέ, ήταν ένστολο, υπάγεται ποτέ από του στρατοδικού. Σωστά οικίες. το λέτε. Η μάνα δεν είναι ένστολη, είναι απλό πολίτη. Σωστά. Δεν διώκεται. Γιατί θα. Βρέθηκε μέσα. Και αν μετά αύριο το, υλικό... το πρωί ο γιο αρνηθεί και πει το λάπτοπ δεν είναι δικό μου. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν Άρα είναι, είναι τη μητέρα το πορνογραφικό υλικό. Δεν το υλικό που ξέρω. Υπάρχουν εστιατόρια. Στα στοιχεία... πλαίσια υπεράσπιση ο καθένα μπορεί να πει οτιδήποτε. Μυριώνεται ότι κάναν χρήση και οι δύο. Και ε, με αυτό το θέμα του πορνογραφικού υλικού ασχολούνται τα, ασχολείται τα πολιτικά δικαστήρια η πολιτική δικαιοσύνη, όχι η στρατιωτική Να πούμε ε, εμ, μου, τα μου ότι μας. το Συγνώδω. ρεπορτάζ Συγνώδω. το Συγνώδω. έχει τρέξει το και ποιο αλλιώς. site γιατί νομίζω ε, το έχουμε και το site και εκείνο έχει πολλά το ε, πρέσ, στοιχεία το... πάρα πολλά θα πα, σας το πω το γιατί για μένα μου αρέσει το agrinio.press το agrinio.press.gr έχει κάνει σπουδαία ερευνά και το αγρίνιο όπου ουσιαστικά λέει το αγρίνιο press ότι το υλικό αυτό φέρεται να περιλαμβάνει πορνογραφικές φωτογραφίες ενηλίκων με αγοράκια κάτω των 10 ετών Μάλιστα. και είναι σοκαριστικού περιεχομένου λέει το αγρίνιο press. Χωρί να ξέρουμε Α... αν είναι πρωτογενέ το υλικό, έτσι. Δηλαδή, το έχει κατεβάσει από κάπου ή μπορεί να είναι και δεν έχει Δεν το ξέρουμε. Να σα ρωτήσω κάτι. Εγώ θα ρωτήσω κάτι απλό. Το δικό μου υπολογιστή ε, τον έχω εγώ στο σπίτι μου. Παράλληλα, θα τον πάρει και το παιδάκι μου η Έμα προκειμένου κάποια στιγμή να τον διαχειριστεί. Παρότι στο γραφείο της έχει το δικό της υπολογιστή. Άλλωστε, τώρα τα παιδιά, με, το, με την COVID περίοδο, όλα έχουν και έναν υπολογιστή. Σας ρωτάω το εξή. Δεν θα δω. Αν θα μπω μέσα σε έναν υπολογιστή, δεν τι βέβαια. έχει. Βεβαίως. Ε, δηλαδή, το... τι είμαι. Δυναμό. Όχι μόνο αυτό, είναι Συμίσεις κατεβασμένο μπορείς, υλικό. Συγχωρείς, αλλά είναι... πολλές συμπτώσεις μαζεύονται. Δεν είδε το υλικό στον υπολογιστή, δεν είδε τι έκανε ο γιος της στο ξένο σπίτι, μέσα στο μπάνιο κλεισμένος, με ένα αγοράκι τεσσάρων ετών. Ε, δεν γίνεται να μην πήρε μυρωδιά πάντως, τίποτα Δημήτρη, από όλα αυτά. Πρέπει να ρωτήσω, πρέπει, πούμε... πρέπει να πούμε πάντω ότι δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία όχι. σε ε, βάρο ε, τη ε, καμπίνα. Και όχι μόνο αυτό που πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε επίση ότι και ο δικηγόρο τη οικογένεια του τρε... τετράχρονου αγοριού, η οικογένεια σε αυτό το στάδιο δεν επιθυμούν να μιλήσουν, επιφυλάσσονται. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του συγκεκριμένου άντρα, που η φωτογραφία του έχει δοθεί α, στην α, δημοσιότητα, να σα πω το εξή ότι α, είχαν δικηγόρο τον κύριο Τσιμπούκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ανέλαβε μετά ο γιος και ακόμη δεν επιθυμούν να δώσουν καμία εξέλιξη. Να πούμε Εδώ, ότι τις επόμενες μέρες ο είναι ο στα δικαστήρια. δικαστήρια. Εντός Η της υπόθεση εβδομάδας. αυτή. Εντό παρετήθηκε και ο γιο. Ακούστε, κάτι τέτοιο είχαμε μάθει ότι παρετήθηκε ο γιο, αλλά ενιμε... ε, τον πήραμε τηλέφωνο και μάλιστα ο κύριο Καλιακμάνη, ο ε, πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, ότι ο τον γνώριζε, τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι δεν έχω παρετηθεί από την υπόθεση, γιατί ε, ε, τον πήρε τηλέφωνο και τον ρώτησε. Όχι. Είχε ακουστεί ότι παρετήθηκε, ανέλαβε ο κύριο Γόγο, αλλά δεν ισχύει αυτό. Είναι δηλαδή ο κύριο Τσιμπούκη στην υπόθεση. Λοιπόν. Τώρα, τι επόμενε μέρε θα επανέλθουμε. Δεν έχει καμία η πλευρά να μιλήσει. Να ρωτήσω κάτι. Ε, μου ήρθε στο μυαλό. Ε, η μητέρα του παιδιού είναι εργαζόμενη. Ακούστε, είχε χάσει τη δουλειά τη. Να σα το πω πει. γιατί το έχω Είχα. μελετήσει πραγματικά. Προσπαθώ από την αρχή να βάλω αυτά τα στοιχεία και το ξέρουν οι συνεργάτε μου. Σύζυγο υπάρχει. Σύζυγο υπάρχει. Να σας πω μόνο ότι το παιδί, το τετράχρονο, που τώρα είναι μεγαλύτερο, ζει εφιαλτικές μέρες. Είναι. Και κρατήστε το εκεί. Από την άλλη πλευρά, η μητέρα έμεινε άνεργη. Παρα, ε, παραπονέθηκε ο α, άντρας της στον φίλο που είναι μαζί στο στρατό ότι έχασε τη δουλειά και ουσιαστικά είπαν, εμείς ψάχνουμε μια νταντά για το παιδί. Θέλει η γυναίκα σου να έλθει. Και από εκεί ο Γολγοθάς. Ε, Αυτή ως... είναι α, α, η αλήθεια μέχρι στιγμής. Ε, και νομίζω ότι εμεί εδώ συχνώ, θα το αφήσουμε δύνα, κάπου σήμερα καλά, αυτό. Καλά. Μιλάω για τη μάνα του μικρού παιδιού. Αν δουλεύει. Ναι, η το μάνα του μικρού παιδιού δουλεύει. Ε, εργάζεται, ναι, ναι, ναι εργάζεται. Ναι. Και οι δύο εργάζονται. Okay. εντάξει. Και οι δύο στην οικογένεια εργάζονται και γι' αυτό ζήτησαν μια ε, νταντά το παιδί. Τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα. Τώρα τι συμβαίνει τώρα που συζητάμε, ε, δεν. Ε, δεν ξέρω, ναι. αλλά δεν καθέλα, να πω πέρα. ότι όπω είναι γνωστό mm -hmm. και εμεί το έχουμε πει το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά: ο 28χρονο και η μητέρα του αρνούνται τι κατηγορίε. Το λέει το Αγρίνιο Πρε, το είπα και εγώ, το επαναλαμβάνω και από το Αγρίνιο Πρε. Κάνουν λόγο για εκδικητικότητα εκ μέρου του πατέρα. Τον κατηγορούν ότι σκηνοθέτησε τα πάντα ακόμη και ότι έκανε ο ίδιος Τις ζωγραφιές. Κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται, τουλάχιστον... Αυτό μπορεί, μπορεί να αποδεικνύει. Το πορνογραφικό υλικό στους υπολογιστές, ποιος Αυτό το έβαλε, ο πατέρας. Έλα τώρα, να μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εκεί, Εδώ είμαστε ε, είναι... τις επόμενες μέρες στα δικαστήρια, υπόθεση. Ε. Πολλές συμπτώσεις μαζί ε, καταργούν το τυχαίο.